Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου ξεκίνησε το έτος 1905 σε μια περιοχή της Μακεδονίας που ήταν τότε υπό τουρκική κατοχή. Εκεί ο Γιάννης και ο Μίλτος Μανάκια τράβηξαν τα πρώτα ντοκιμαντέρ στα Βαλκάνια, θέλοντας να διαφοροποιηθούν από τη γνωστή και κατακτημένη τέχνη της φωτογραφίας που για χρόνια εξασκούσαν στα Γιάννενα και αργότερα στην περιοχή του Μοναστηρίου. Και ενώ τα επόμενα χρόνια όλοι οι πρωτοπόροι κινηματογραφιστές επιδίδονταν στην καταγραφή των κοσμικών και πολιτικών γεγονότων γύρω τους, ο Σπυρίδων Δημητρακόπουλος ξαφνιάζει το 1911 με τις πρώτες μικρού μήκους κωμωδίες του, όπως ο Σπυριδιών Μπέμπης, ο Σπυριδιών Χαμελέων και άλλες, που παράγονται μέσα από την πρώτη ελληνική εταιρεία παραγωγής, την Αθήνη Φιλμ. 3 χρόνια αργότερα, το 1914, ο Κωνσταντίνος Μπαχατόρης εντυπωσιάζει με την πρώτη μεγάλου μήκους ελληνική ταινία, την Γκόλφο, δημιουργώντας παράλληλα και ένα νέο κινηματογραφικό είδος στις ταινίες φουστανέλας. Από το 1915 ως το 1925 έχουμε την κυριαρχία του πολυπράγμονα Δήμου Βρατσάνου, ο οποίος ξεκινάει τα γυρίσματα της πρώτης ελληνικής ταινίας με αναφορές στα πάθη του Ιησού, γυρίζει την πρώτη ταινία με σπόνσορα, την Πρίκα της Ανούλας, και εισάγει το κοινωνικό δράμα με την ταινία της Μοίρας στα Ποπέδι. Το 1927 ο γερμανοτραφής Δημήτρης Γαζιάδης έρχεται στην Ελλάδα και δημιουργεί την Dag Film, την πρώτη εταιρεία παραγωγής με εξειδικευμένο προσωπικό και σχολή υποκριτικής, παρασύροντας και τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες σε περισσότερο οργανωμένες δομές. Γυρίζει τις πρώτες άρτιες παραγωγές «Έρος και κύματα», «Το λιμάνι των δακρύων», «Οι απάχηδες των Αθηνών», «Φίλησέ με Μαρίτσα» και άλλες, και αναδεικνύει την πρώτη Ελληνίδα στάρ, τη Μέρη Σαγιάννου. Η προσπάθειά του είχε όμως άδοξο τέλος, λίγα χρόνια αργότερα, με τις δραματικές αλλαγές που επέφερε ο Μιλόν κινηματογράφος. Και εκεί, πάνω στον πανικό των Ελλήνων παραγωγών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη νέα εποχή, ένας ποιητής σκηνοθέτης, ο Ορέστης Λάσκος, γυρίζει το 1931 το βοβό ρομαντικό ιδύλιο Δάφνης και Χλόη και εντυπωσιάζει με την απλότητα και το λυρισμό του, ενώ το 1932 ο Στέλιος Τατασόπουλος προκαλεί σάλο για την επέβαση της λογοκρισίας, γυρίζοντας την κοινωνική σαπίλα, την πρώτη ταινία κοινωνικής διαμαρτυρίας. Μέσα από τη σιωπή της ελληνικής παραγωγής που θα ακολουθήσει στα δύσκολα χρόνια του 30, εμφανίζεται ο Φιλοπίμην Φίνος, ο άνθρωπος που θα αναμορφώσει το ελληνικό κινηματογράφο με τα πολεμικά, και γυρίζει ως σκηνοθέτης το τραγούδι του χωρισμού, την πρώτη ελληνική ταινία με σύγχρονο ήχο. Θα ακολουθήσουν τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, μέσα από τα οποία θα αναδειχθεί ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες, ο Γιώργος Τζαβέλας, ο οποίος με την ταινία του «Χειροκροτήματα» του 1944 φέρνει επανάσταση στην κινηματογραφική ηθοποιία και τη σκηνοθεσία. Ακόμα και όταν ο εμφύλιος σκορπούσε το θάνατο και τη θλίψη στις καρδιές των Ελλήνων, ένας εμπνευσμένος θεατρικός συγγραφέας, ο Αλέκος Ακελάριος, ξεκινά τη σκηνοθετική του καριέρα με μία κωμωδία, «Το παπούτσι από τον τόπο σου», του 1946, βάζοντας τις βάσεις της μεταπολεμικής κωμωδίας ηθών, της οποίας θα γίνει ο κύριος εκπρόσωπος. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, ένα βότσαλο στη λίμνη, σαν τα τσικίτα και πολλές άλλες. Τη δεκαετία του 50 το ευρύ κοινό αρχίζει να προσεγγίζει με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη την ελληνική ταινία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής. Κυρίαρχη θα είναι η κωμωδία που μεταφέρει πολλά επιτυχημένα θεατρικά έργα στη μεγάλη οθόνη, χρησιμοποιώντας καταξιωμένους θεατρικούς ηθοποιούς, οι οποίοι γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς μέσα από τις ταινίες τους. Λογοθετήδης, Φωτόπουλος, Ηλιόπουλος, Αυλονίτης, Ρίζος, Σταυρίδης, Χατζηχρίστος, Μακρύς, Παπαγιανόπουλος, Βασιλιάδου και άλλοι γράφουν ιστορία με τις μοναδικές και αυθεντικές ερμηνείες τους. Παρά τη μεγάλη λαϊκή απήχηση των ταινιών αυτών, μερικοί σκηνοθέτες αποφασίσουν να διαφοροποιηθούν χαράζοντας τη δική τους ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία, όπως ο Γρηγορίου με τη Θύελλα στο Φάρο και το Πικρό Ψωμί, ο Κακογιάννης με το Κυριακάτικο Ξύπνημα, τη Στέλλα, το Κορίτσι με τα Μαύρα, ο Κούνδωρος με τη Μαγική Πόλη και το Δράκο και άλλοι δημιουργοί που οδήγησαν για πρώτη φορά τον ελληνικό κινηματογράφο με επιτυχία στα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, κατακτώντας διακρίσεις και βραβεία. Ο εμπορικός κινηματογράφος στη δεκαετία του 50 καταφέρνει και κρατά μια υψηλή ποιότητα παραγωγών με ταλαντούχους σκηνοθέτες που ξέρουν να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Δημόπουλος, Δαλιανίδης, Δαδύρας, Τσιφόρος, Γεωργιάδης και η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, η Μαρία Υπλιτά. Το 1956 ο Ηλίας Παρασκευάς πρωτοτυπεί, φέρνοντας για πρώτη φορά το χρώμα στον ελληνικό κινηματογράφο, με την έγχρωμη βουκολική ταινία «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, 3 χρόνια αργότερα, με την τεράστια επιτυχία της «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», εισάγει δυναμικά το Star System στην Ελλάδα, που προκαλεί σε σύντομο διάστημα
το γιγαντισμό της παραγωγής του εμπορικού κινηματογράφου. Μιας παραγωγής που θα εξαντλήσει τα όρια της και θα προδιαγράψει το τέλος της στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και όπως ήταν φυσικό, μέσα και κάτω από το σκληρό ανταγωνισμό των μεγάλων εταιριών παραγωγής, Φίνος Φιλμ, Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, Άνζερ Βος, Καραγιάννης Καρατζόπουλος, Κλακ Φιλμ και άλλες, δημιουργείται ένα υπόγειο ρεύμα ανανέωσης που δηλώνει την παρουσία του το 1966 με τους σκηνοθέτες Αλέξη Ταμιανό, Προβύρο Μανθούλη, Τάκη Κανελόπουλο, Πάνο Γλυκοφρίδη, Δημήτρη Κολάτο, αλλά και πολλούς άλλους που τρουν μέσα από τις μικρού μήκους ταινίες τους. Και παρά το ότι η Χούντα των Συνταγματαρχών καταφέρνει να φημώσει τη διαφαινόμενη αναγέννηση, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με την αναπαράσταση δίνει το 1970 το σύνθημα για την οριστική ρήξη με τον εμπορικό κινηματογράφο, σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου ελληνικού κινηματογράφου που θα κυριαρχήσει τις δύο επόμενες δεκαετίες. Το καλλιτεχνικό αυτό κίνημα, που χαρακτηρίστηκε ως ο κινηματογράφος των σκηνοθετών και είχε σημαντικές επιρροές από τα γαλλικά ανανεωτικά ρεύματα της δεκαετίας του 60, κατάφερε να αφήσει σημαντικά καλλιτεχνικά έργα και να αναδείξει, εκτός του Αγγελόπουλου, σημαντικούς νέους σκηνοθέτες όπως ο Βούλγαρης, ο Ψαράς, ο Παπαστάθης, ο Τάσιος, ο Νικολαίδης, ο Παναγιωτόπουλος, ο Φέρης, η Μαρκετάκη και άλλοι πολλοί. Η δεκαετία του 80 εμφανίζεται φτωχότερη από πλευράς νέων προτάσεων και ιδεών. Ο αναγεννημένος εμπορικός κινηματογράφος, που προσπάθησε εν μέρη και το κατάφερε να ξαναφέρει τους θεατές στις αίθουσες, αδυνατεί να επαναλάβει τις επιτυχίες του 60. Ενώ ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, στηριζόμενος κατά βάση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, εγκλωβίζεται στις υπαρξιακές αναζητήσεις του με αποτέλεσμα το οριστικό του διαζύγιο με τους θεατές. Και τότε, μια ομάδα συνεργατών σκηνοθετών όπως ο Νίκος Περάκης, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και ο Γιώργος Πανουσόπουλος καταφέρνουν με τις ταινίες τους «Λούφα και Παραλλαγή», «Ξαφνικός Έρωτας» ή «Απέναντι» να επικοινωνήσουν με τους θεατές προτείνοντας ένα σύγχρονο κινηματογράφο που ακροβατεί περίτεχνα μεταξύ εμπορικού και καλλιτεχνικού. Οι προτάσεις τους, παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, δεν βρίσκουν μιμητές παρά μόνο μία δεκαετία αργότερα. Η δεκαετία του 90 χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση νέων σκηνοθετών που έρχονται με τη σειρά τους να αμφισβητήσουν το έργο του νέου ελληνικού κινηματογράφου και να μιλήσουν ξανά στις καρδίες των θεατών με θέματα καθημερινά, με τύπους και χαρακτήρες οικείους. Ο Χούρσογλου, ο Γκορίτσας, ο Κόκκινος, η Μαλέα, ο Γραμματικός, ο Γιάνναρης και άλλοι σκηνοθέτες αναζητούν τη νέα ταυτότητα του ελληνικού κινηματογράφου και μέσα από τις δημιουργίες τους προσπαθούν να τον οδηγήσουν ψηλά λίγο πριν τον εορτασμό της πρώτης εκατονταετίας του. Η σύντομη αυτή ιστορική ανασκόπηση οδηγεί στο σαφές συμπέρασμα πως το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου διαγράφεται λαμπρό, καθώς σε όλες τις ιστορικές περιόδους της εκατονταετούς ιστορίας του, δύσκολες ή λιγότερο δύσκολες, εμφανίστηκαν ικανοί δημιουργοί και διορατικοί παραγωγοί που προήγαν την τέχνη και πρόβαλαν την Ελλάδα με το έργο τους στα πέρατα του κόσμου. Ανεξάρτητα δε από τις σημαντικές τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, ο κινηματογράφος θα παραμείνει δημοφιλέστερη των τεχνών και θα εξακολουθήσει να χαρίζει στους πολυάριθμους θαυμαστές της ψυχαγωγία, συγκίνηση, προβληματισμό, γνώση και κυρίως το όνειρο και τη μαγεία που την κάνει ασυναγώνιστη.